computer generated imagery. Αρχικά, τι είναι το CGI? Το CGI είναι η δυσδιάστατη ή η τρισδιάστατη απεικόνιση αντικειμένων, χαρακτήρων ή και περιβαλλόντων. Είναι το είδος τέχνης όπου χρησιμοποιείται συνήθως σε διάφορες μορφές media, όπως σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, κινούμενα σχέδια, τα λεγόμενα Mickey Mouse όπως το λέει η μάνα μας, και κινηματογράφο σε διάφορα genres όπως επιστημονικής φαντασίας, δράσης, αλλά και γενικά όλων των ειδών ταινιών. Παράδειγμα στο Benjamin Button, στο Fight Club και στο Zodiac επίσης. Το CGI μπορεί να δώσει την αίσθηση μεγαλοπρέπειας, όπως το Lord of the Rings, και γενικά μπορεί να δώσει ζωντάνια σε αλόκοτους χαρακτήρες, όπως ο Rocket στο Guardians of the Galaxy, όπως ο Gollum στο Lord of the Rings, και ένα από τα καλύτερα παραδείγματα, ο Caesar στο Planet of the Apes. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the wish. Σήμερα, στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, το CGI δεν είναι απλά ενισχυτικό προς τη βελτίωση μιας ταινίας, αλλά πλέον είναι αναγκαίο για την επιτυχία της. Η αρχική χρήση του CGI μπορεί να βρεθεί στη δεκαετία του 60, όταν διάφοροι εφευρέτες πειραματίστηκαν με τον εξελισσόμενο κόσμο του computer animation. Πρώτα απ' όλα, η ταινία Westworld το 1973, επίσης το Star Wars, την original τριλογία, και στο Alien το 79. Φυσικά η χρήση του CGI τότε ήταν περιορισμένη λόγω της τεχνολογίας της εποχής. Η εξέλιξή του αναπτύχθηκε ραγδαία τη δεκαετία του 80, όπως μπορεί να φανεί σε ταινίες όπως το Tron, το The Last Starfighter και το Young Sherlock Holmes, όπου χρησιμοποίησαν αυτή τη τεχνολογία για να δημιουργήσουν μοντέλα αληθοφανής αντικειμένων και χαρακτήρων. Κάποιες συγκεκριμένες ταινίες έπαιξαν τεράστιο ρόλο στην ανάπτυξη του CGI όπως το ξέρουμε σήμερα. Μία από αυτές τις ταινίες είναι το Toy Story που δημιουργήθηκε το 1995. Το Toy Story είναι η πρώτη ταινία όπου αποτελείται πλήρως από CGI, χαρακτήρες, περιβάλλοντα, αντικείμενα και γενικά το ό,τι φαίνεται στην ταινία. Χρειάστηκε 27 animators και 800.000 ώρες για να γίνει render η τελική ταινία. Η ανάπτυξη του CGI τη δεκαετία του 90 είχε εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Ταινίες όπως το Terminator 2, αλλά και άλλες διάφορες ταινίες που έκαναν τους θεατές να αναρωτιούνται για το TST πραγματικότητα. Καθώς πολλές ταινίες πρόσφεραν το δικό τους καινοτόμο spin στο CGI, κάποιος μπορεί να πει ότι μία ταινία έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο στη χρήση του, όπου άλλαξε τη χρήση του CGI στις επόμενες γενιές. Και φυσικά αυτή η ταινία είναι το The Matrix. Συνοδευόμενο από μια ενδιαφέρουσα ιστορία περί προσομοιωμένης πραγματικότητας, το Simulation Theory, το Matrix καινοτόμησε στη δημιουργία των σκηνών δράσεων μέσω της χρήσης του CGI, με όλους μας να θυμόμαστε τη σκηνή του Νίο να αποφεύγει τις σφαίρες σε slow motion. Το κλασικό παιδικό όπου όλοι αγαπήσαμε, φυσικά μιλώ για το Monsters Inc. το 2001, ήταν ένα πολύ καινοτόμο βήμα στην ανάπτυξη του CGI λόγω της δημιουργίας νέου προγράμματος για την ακριβή κίνηση του τριχώματος του Sully. Μόνο ένα frame χρειαζόταν 11 με 12 ώρες για να γίνει render, λόγω του τριχώματος του που αποτελείται από 2,3 εκατομμυρίων διαφορετικών τριχών. Παρόλο που κυκλοφόρησε πριν 20 χρόνια, το CGI του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών αντέχει το πέρασμα του χρόνου και μπορεί να συγκριθεί με σημερινές παραγωγές. Τα εντυπωσιακά οπτικά εφέ προέρχονται από έναν τέλειο μείγμα τόσο CGI όσο και πρακτικών εφέ, όπου και τα δύο χρησιμοποιούνται για να συμπληρώσουν το ένα το άλλο και όχι για να εξαρτώνται αποκλειστικά από το ένα. Δεν μπορούμε να μιλούμε για CGI και να μην αναφέρουμε το Avatar. Ο James Cameron χρησιμοποίησε εκτενώς τις εικόνες που δημιουργούνται από υπολογιστή, αν και τις χρησιμοποιούσε ήδη από τις προηγούμενες κινηματογραφικές του ημέρες, όπως στο Terminator 2 και Total Recall. Στο Avatar χρησιμοποίησε συγκεκριμένα μια νέα τεχνική που ονομάζεται Image Based Facial Performance Capture, η οποία απαιτούσε από τους ηθοποιούς να φορούν κάποια ειδικά καλύματα κεφαλής που ήταν ήδη εξοπλισμένα με μια κάμερα. Καθώς οι ηθοποιοί έπαιζαν, η κάμερα μετέδιδε κινήσεις του προσώπου που τοποθετούνταν στους εικονικούς χαρακτήρες,
Αυτό έκανε τις κινήσεις του σώματος να επιστρέφουν σε μια συνδεδεμένη συστοιχεία συστημάτων που έπαιζαν τις σκηνές τους σε μια σκηνή σύλληψης επιδόσεων 6 φορές μεγαλύτερη από οτιδήποτε είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ νωρίτερα στη βιομηχανία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια εκπληκτικά συναισθηματική αυθεντικότητα από τους κινηματογραφικούς χαρακτήρες. Τα πλάνα της ταινίας κατασκευάστηκαν από περίπου 70% CGI συμπεριλαμβανομένη της πρωταγωνιστρίας. Για να φανταστείτε, η μεταφορά όλων των rendered αντικειμένων χρειάστηκε πάνω από ένα petabyte αποθηκευτικού χώρου, δηλαδή πάνω από 1000 terabytes. Μετά, το Planet of the Apes, από το 2011 μέχρι το 2017, η βραβευμένη με Oscar εταιρεία οπτικών εφέ έφτασε πραγματικά στο αποκορύφωμα της δημιουργίας χαρακτήρων από υπολογιστή με την τελευταία της ταινία. Πέτυχαν κάτι για το οποίο οι εταιρείες οπτικών εφέ προσπαθούσαν τα τελευταία 20 χρόνια. Με το συνδυασμό κινηματογραφικών επιδόσεων και καλλιτεχνικών οπτικών εφέ του υψηλότερου διαμετρήματος έχουν τελικά φτάσει στο σημείο όπου είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιορίσουν τι είναι πραγματικό και τι όχι στην οθόνη. Γεγονός που δίνει στους θεατές τη δυνατότητα να εντρυφήσουν σε μια ιστορία χωρίς δεύτερες σκέψεις σχετικά με το CGI της ταινίας. Το CGI φαίνεται πως είναι εδώ για να μείνει. Πλέον έχει ξεφύγει από την αποκλειστική χρήση των χολιγουντιανών παραγωγών και χρησιμοποιείται σε πολλαπλούς τομείς όπως διαφημίσεις, μικρότερες παραγωγές όπως το Power Rangers bootleg, αλλά και από διάφορους freelancers. Η ανάπτυξη αυτής της μορφής τέχνης είναι απεριόριστη και η χρήση της κυριαρχεί μέρα με τη μέρα την καθημερινότητά μας. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα το κάτι καλό. Η υπερβολική εξάρτηση στο CGI φαίνεται πως έχει αρκετά μειονεκτήματα σε μορφή ρεαλισμού, όπως μπορεί να φανεί σε αρκετές περιπτώσεις. Με τη Marvel να δημιουργεί μια κουλτούρα υπερεξάρτησης στα εικονικά εφέ, το CGI έχει αφήσει μια πικρή γεύση στους παραπάνω fans, αφού διάφορα memes κυκλοφορούν που κοροϊδεύουν τις προσπάθειες των καλλιτεχνών. Το CGI είναι εδώ για να μείνει και αναμένουμε να δούμε το πώς θα καταλήξει. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το Inside the Art, ήμουν ο Νικόλας Προκοπίου και μπορείτε να βρείτε τα links μου στην περιγραφή. Καλή συνέχεια!